Λίμπερο 107,4. Το σχόλιο του Πάρη Τσελεπίδη στην εκπομπή Pressing. Το οξύμορο και το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι είναι πολύ ήρεμα τα πράγματα, όχι εν όψη των εκλογών, καθώς βρισκόμαστε 8 μέρες πριν από το τελικό και εκεί που ασχολιόμασταν όλες τις προηγούμενες εβδομάδες που ήταν διεξαχθεί, τώρα είμαστε απόλυτα εφησυχασμένοι, δεν είναι. Mm-hmm. Επειδή πήγες να ξεκινήσεις με το Champions League και ξεκίνησες να μιλάς για το Champions League, ναι. Θα σου πω με το καλημέρα της κουβέντας μας ότι το 10-75 για πρόκριση της Μίλαν εγώ δεν μπορώ να το προσπεράσω. Εγώ σας τέριος. Ξέρεις κάτι, εσύ λες αυτό. Κάπου αλλού είδα επίσης κάποιοι να πιστεύουν ότι η Μίλαν θα καταφέρει να, όχι να κοντράρει απλώς την Ίντερ σήμερα, αλλά με τη σειρά τους και άλλοι να πιστεύουν ότι παρά την ήττα της με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι θα καταφέρει να κερδίσει. Είναι ξεκάθαρο ότι δίνεται outsider. Έχει προβάδισμα η Ίντερ, είναι φαβορή, αυτό είναι δεδομένο. Τι να σου πω, εμένα όντως μου κάνει αίσθηση αυτό, το πιστεύω ακόμα και το δικό σου. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί και να δούμε αρκετά γκολ, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα δούμε σίγουρα γκολ από τη Μίλαν. Δεν πιστεύω ότι θα πάει με 0 στο ενεργητικό της αυτή τη διάδα των παιχνιδιών με την Ίντερ. Να δούμε. Εγώ πάρε, επειδή το έχω ξαναπεί, δεν με ενδιαφέρει ούτε η Μίλαν ούτε η Ίντερ, δεν έχω κάποιο δέσιμο με κάποια ιταλική ομάδα. Ναι. Η δική μου επιθυμία και ευχή είναι να σκοράρει πρώτη η Μίλαν, να δούμε ένα καλύτερο παιχνίδι. Γιατί αν σκοράρει πρώτα η Ίντερ, μπορεί και να αλλάξω κανάλι σε κάποια φάση, να βαρεθώ. Τόσο εύκολο δηλαδή. Ναι, αν όμως η Μίλαν προηγηθεί, νομίζω θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αν προηγηθεί η Μίλαν. Για να δούμε. Δεν έκανα ρεπορτάζ, ούτε είδα κάτι να δω αν παίζει ο Λεάο ή όχι. Ναι. Δεν ξέρω αν είδες κάτι εσύ. Γιατί όχι, είναι άλλοι Μίλαν με Λεάο και άλλοι χωρίς Λεάο. Σωστό αυτό. Και δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Παρ' όλα αυτά, περισσότερο περιμένω το αυριανό παιχνίδι και την πρόκληση της Ρεάλ στο Μάντσεστερ παρά το σημερινό. Θα σου πω την αμαρτία μου. Ναι. Από τα δύο ζευγάρια του Champions League. Ενδεχομένως κάποιοι μεταξύ αυτών και εγώ να περιμένω μια ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη την Πέμπτη το βράδυ στην Ισπανία. Έτσι. Δηλαδή η Γιουβέντους να καταφέρει να αφήσει εκτός τελικού τη Σεβίλη. Και αυτό παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια. Ευτυχώς που έβαλε τον γκολ στο 97 στο πρώτο παιχνίδι, στο Τωρίνο, για να ψάχνει πλέον ένα γκολ ή ακόμα και με ισοπαλία να πάει η διαδικασία του ζευγαριού στην παράταση. Τώρα που έχουμε πάρει λίγο μεγαλύτερη άνεση χρόνου και δεν έχουμε την πίεση να δώσουμε φινάλη στην εκπομπή, η δική σου έτσι γενική αποτίμηση του πρωταθλήματος, βγάζοντας έξω τα καραγκιοζλίκια που είδαμε σε πολλούς αγώνες και σε πολλές καταστάσεις, ποια είναι, αν το περιορίσουμε στον αγωνιστικό χώρο, το πρωτάθλημα το φετινό, τι σου αφήνει? Ναι, ότι δίκαια το πήρε η ΑΕΚ. Mm-hmm. Ήταν ίσως η πιο γεμάτη και πιο σταθερή ομάδα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ότι ενδεχομένως μπορεί και να έκανε κάποια πολύ μήνυ κοιλιά στην αρχή με εκείνες τις δύο ήττες που γνώρισε από το Βόλο στη Ριζούπολη και από το Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο και έμαθε από τα δικά της λάθη. Επιμένω σε αυτό που είχα πει και το βράδυ της Κυριακής μετά το τέλος του παιχνιδιού στην Κοσμοτέ TV. Για μένα MVP της ΑΕΚ είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Αθανασιάδης. Mm-hmm. Έτσι, γιατί η προσοχή δεν πέφτει εύκολα σε έναν τερματοφύλακα. Πέφτει κυρίως στον σκόρερ ή στον ποδοσφαιριστή που είναι στη μεσαία γραμμή ή κάπου αλλού. Και έχω μια φάση στο μυαλό μου, γιατί έτυχε να είμαι στη Λεωφόρο εκείνο το παιχνίδι, στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, ότι αν μπει τον γκολ στο 45 που ο Αθανασιάδης τον βγάζει εξ επαφής, μιλάμε για ένα διαφορετικό πρωτάθλημα στην κούρσα των δύο στο φινάλε, γιατί η ΑΕΚ θα είχε μείον ένα βαθμό και ο Παναθηναϊκός θα είχε συν δύο βαθμούς σε εκείνο το χρονικό σημείο. Έτσι, και είναι εντελώς διαφορετικό το πώς θα αντιμετωπίσει την συνέχεια του πρωταθλήματος, ποιος θα είχε μεγαλύτερη πίεση και ποιος όχι. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έσκασε στην πορεία της χρονιάς. Μου έκανε εντύπωση πώς ανασυγκροτήθηκε μετά τον αποκλεισμό του από τον ΠΑΟΚ και κατάφερε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Έχω την αίσθηση ότι έμεινε απολύσει και επιλογές, γιατί έριξε το βάρος το πώς θα πάρει ενδεχομένως ένα ποδοσφαιριστή όπως ο Μαντσίνη, που τον πήρε από τον Άρη, και ίσως όχι κάποιους άλλους δυο ακόμα λύσεις σε πιο κομβικές θέσεις και ενδεχομένως να πληρώσει τα τραυματισμούς που είχε στην πορεία. Ο Πουχάτς και ο Κλάινχάισλερ δεν δώσανε πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι. Και ο Μαντσίνη έδωσε, αλλά οι άλλοι δεν δώσανε.
Έδωσε, αλλά έχω την αίσθηση ότι όταν έπρεπε να δώσει, δεν έδωσε. Έτσι, δηλαδή, βάζει τον γκολ με τον ΠΑΟΚ και από εκεί πέρα στη συνέχεια της χρονιάς, στη συνέχεια των play-offs δεν φάνηκε. Ναι. Όπως λέμε, ας πούμε, ότι παίκτης κλειδί για την ΑΕΚ στα play-offs είναι ο Τσούμπερ. Έτσι, με τα γκολ τα οποία σημείωσε. Βεβαίως. Εντάξει. Αν και εγώ θεωρώ ότι γκολ κλειδί για την ΑΕΚ στην διαδικασία των play-offs είναι το γκολ το οποίο βάζει ο Μάνταλος στο Γιώργος Καρεσκάκη. Mm-hmm. Έτσι, το γκολ ίσως κλειδί και από πλευράς ψυχολογίας ότι εδώ που φτάσαμε ότι είναι δύσκολο να το χάσουμε. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι κάνει λάθος με την απομάκρυνση του Μίτσελ. Ίσως το δεύτερο λάθος στη χρονιά του μετά την απομάκρυνση του Μαρτίνς. Του Μαρτίνς πολύ νωρίς και μετά όσα πέτυχε και γιατί δεν υπήρχε άλλο υπομονή ίσως στο πρόσωπό του γιατί ήρθε η ώρα της αλλαγής. Με αυτά και με αυτά έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ με τις λύσεις τις οποίες είχε και ενδεχομένως από ένα σημείο και μετά έφτασε τα όρια του και είχε το μυαλό του περισσότερο ενδεχομένως και στον τελικό του κυπέλου. Έτσι, νομίζω ότι η εικόνα στο τέλος της χρονιάς στη βαθμολογία απεικονίζει την πραγματική θέση που θα έπρεπε να έχει κάθε μία από τις ομάδες έτσι όπως την κατέλαβαν. Ακόμα και ο Άρης νομίζω ότι με τη χρονιά που έκανε, με τις αλλαγές των προπονητών για μία ακόμη χρονιά ότι τερμάτισε πέμπτος από όντως έκτου, γιατί και ο Βόλος νομίζω ότι ξεπέρασε το δικό του ταβάνι βρισκόμενο στα play-offs, έτσι, και πάμε την επόμενη μέρα σε ένα πρωτάθλημα όπου θεωρώ πως θα είναι πρωτάθλημα αναζητώντας τους τέσσερις, γιατί φέτος είχαμε και ένα πέμπτο εισιτήριο να συζητάμε για την Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή του χρόνου που θα είναι τέσσερις θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα. Να δούμε ποιοι τέσσερις θα μπορέσουν να το διεκδικήσουν μέχρι τέλους και ποιος από τους πέντε που το πήρε θα μείνει εκτός. Αν θα υπάρξει κάποια έκπληξη για μένα δύσκολο έως αδύνατο. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούν κάποιοι τη διαδικασία να δώσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα play-outs, όχι τόσο ποιος θα σωθεί, αλλά και αυτοί που μπαίνουν μέσα εισαγωγικά αδιάφοροι γιατί έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους, να έχουν ένα κίνητρο όπως είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να διεκδικήσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω των κάποιων ομάδων που είναι στα play-offs. Και όσον αφορά επίσης κάτι που μου διέφυγε όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι το έχασε το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, από τα δικά του αποτελέσματα τα οποία έφερε στην έδρα του. Με Βόλο και Πάο. Βαθμή από το Βόλο, έτσι, με το άσο χτύπημα απέναντι στην απόκριση του Κλέιμαν. Το 1-1 με τον ΠΑΟΚ, άλλοι δύο βαθμοί οι οποίοι δεν μπήκαν στο σακούλι που κάποια ομάδα που θέλει να πάρει το πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσει απευθείας την έδρα της και έχασε και δύο βαθμούς, όπως είπα νωρίτερα, και από την απόκριση του Αθηναϊκού με την ΑΕΚ. Έτσι, έξι χαμένοι βαθμοί, όπως και ο ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως έφτασε στα όρια του και πήρε περισσότερους βαθμούς μακριά από την Τούμπα παρά στην Τούμπα στην διαδικασία των play-offs και πλέον πάει να παίξει τα ρέστα του για να πάρει το κύπελο την επόμενη Τετάρτη στο Βόλο για να έχει ένα καλύτερο ευρωπαϊκό μέλλον ή μια καλύτερη ευρωπαϊκή αρχή και ένα καλύτερο ξεκίνημα στη νέα χρονιά 23-24, που έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι περισσότερο διψασμένος και η ΑΕΚ περισσότερο άδεια από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που επίσης πιστεύω πως θα ήταν προς όφελος του ΠΑΟΚ ο τελικός να διεξαγόταν έτσι όπως ήρθε το πρωτάθλημα και που το κατέκτησε η ΑΕΚ το Σάββατο και όχι την Τετάρτη. Δηλαδή να ήταν πιο κοντά στην ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Από την άποψη ότι η ΑΕΚ είχε το δικό της γλέντι, ότι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα παρά το γεγονός ότι εντάξει. Δηλαδή ποιος παίκτης θα τον ρωτούσες αν θέλεις τον Νταμπλ και θα σου λέγε όχι, φτάνει με το πρωτάθλημα, πάμε διακοπές και ούτε πάμε μισός. Μετά την προετοιμασία. Έτσι. Ούτε μισός. Έτσι από αυτή την άποψη. Έτσι και έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ έχει το επιπλέον κίνητρο τώρα να κερδίσει την πρωταθλήτρια και να πάρει το κύπελο και να κλείσει τη χρονιά με ένα τίτλο. Κάπως έτσι. Και όσον αφορά την παραμονή, θεωρώ πως ο Λιβαδιακός εξ αρχής ήταν ομάδα που φάνηκε πως θα πάλευε για την παραμονή της. Μπαίνοντας στα play-offs είχε ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό της υποβιβαστή. Έχασε 6 δικούς του βαθμούς επιπλέον που θα μπορούσε να έχει γιατί έφτασε σε 3 παιχνίδια στις καθυστερήσεις προηγούμενος και δεν κέρδισε κανένα από τα 3. Δεν στέκομαι στο 3-3 στο σκορ και θέαμα με τον Μπάζ Γιάννενα. Έτσι, αλλά στα 3 προηγούμενα παιχνίδια όπου πήγε στις καθυστερήσεις προηγούμενος και ο Ιωνικός αποδείχθηκε ιδανικός αυτόχειρας και μπράβο του στο Βόκολ που έδειξε να είναι πιο ψαγμένος σε σχέση με μερικά χρόνια πριν όπου βρέθηκε σε ανάλογη θέση με τον Πανιόνιο και δεν μπόρεσε να τον κρατήσει στην κατηγορία και τη φορά αυτή κράτησε την Λαμία. Είναι για μένα ωραίο το ότι θα έχουμε μία
πόλη που παρέμεινε στην κατηγορία, τη Λαμία, και μια πόλη που έρχεται τις Σέρες από κάτω. Βέβαια, Πάρη. Μπράβο, Πάρη. Παρέα με την Κηφισιά στο νέο πρωτάθλημα. Η Κηφισιά, η οποία μαθαίνω ότι δεν θα παίζει στην έδρα του Εθνικού Αστέρα στην Κεσσαριανή. Αλλά θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ολυμπιακό Στάδιο, βεβαίως. Ναι. Μια χαρά. Εντάξει, δηλαδή. Εγώ αν ήμουν Κηφισιά θα παίζα στην Καλυθέα, που έχει και πολύ καλό χορτάρι και το λένε όλοι αυτό. Εγώ στη Ριζούπολη θα παίζα. Τέλος πάντων. Και επίσης κλείνοντας, να πω ότι σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ σε σχέση με πέρσι, έτσι, γιατί πολλοί δίνουν τα εύσημα και στον Αλμίδα, έχω την αίσθηση ότι έπαιξε η παρουσία της ΑΕΚ από τη στιγμή που μπήκε στην ΟΠΑΠ Αρένα. Άλλη έδρα, καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Καλά, προφανώς. Μέχρι πέρσι, και ότι υπάρχουν βαθμοί τους οποίους πήρε, και το πιστεύω των ποδοσφαιριστών της, από το γεγονός ότι ο κόσμος ήταν τόσο κοντά και τον αισθανόταν και αυτή ως γηπεδούχος και ο αντίπαλος την πίεση για να πάρει το τρίπο της νίκης όποτε χρειάστηκε. Ο Λεβαδιακός έπεσε πάρει. Ναι. Όχι, για απλά για τον Παναθηναϊκό θέλω να πω κλείνοντας ότι πήρε πολλούς βαθμούς στο Τσαφ. Έτσι, ή έσωσε παρτίδες στο Τσαφ, δηλαδή στις καθυστερήσεις. Ο Λεβαδιακός έπεσε χωρίς να χάσει στα play-off. Μία νίκη και πέντε ισοπαλίες. Ψέματα. Μία νίκη και πέντε ισοπαλίες. Περίμενε. Έξι ισοπαλίες και μία νίκη. Έξι ισοπαλίες. Ναι, ο Παντολικός είχε το χειρότερο απολογισμό με ένα βαθμό και έξι ήττες. Ο Παντολικός λίγο ακόμα δύο αγωνιστικές να έχει. Πολύ κρίμα. Είχε πέσει. Τέλος πάντων, να βρουν όλοι τον δρόμο τους. Πάμε να ακούσουμε Food Plaza που προσφέρει και σήμερα την πρόταση της ημέρας. Και κλείσει φυσικά ότι Νίκας και Βίχος πάνω από το Λεβαδιακό προς τον Παρνικό, έτσι. Κάνω αυτό το δρομολόγιο. Ωραία. Ακούμε Food Plaza που προσφέρει και σήμερα το σημείο της ημέρας και επιστρέφουμε να ακούσουμε την πρόταση της ημέρας από τον Πάρη Τσελεπίδη. Θα σταθώ καταρχήν στο παιχνίδι για το Champions League. Θα πάω με goal-goal όπως είχαμε πάει και την περνούν εβδομάδα στο ντέρμπι του Μιλάνου ανάμεσα στην Ίντερ και την Μίλαν, με απόδοση 1,80. Θα πάω στο Άντερ, το οποίο έπεσαν ήδη δύο πονταλάκια από τους 171,5 στους 169,5 στο παιχνίδι της Μπλουά με την Μονακό, η οποία θα παίξει χωρίς όλη τη βασική πεντάδα. Γι' αυτό αποφεύγω το συμπλήν 17,5 που είναι πλέον από το συμπλήν 18,5 που ήταν λίγο πριν που να συζητήσουμε στην εκπομπή. Και θα κάνω και την ένστασή μου, κάνει τρομερή εντύπωση γιατί το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στο Περιστέρι και τον Παναθηναϊκό που εχθές μας έστειλε ένα πανηγυρικό κουβά. Διεξάγεται το Σάββατο και όχι την Τετάρτη ή την Πέμπτη, δηλαδή πρέπει να διεξαχθεί μετά από πέντε μέρες. Ίσως θα πρέπει να το δουν καλύτερα αυτό στη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, όπως λέγαμε και χθες, για το ζευγάρι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Βλέπω σποτάκι προεκλογικό του Βασίλη Λεβέντη. Το λέει η Καρδούλα ακόμα. Συνεχίζει ο πρόεδρος. Λοιπόν. Μπράβο του. Που πέρασε και μια μεγάλη περιπέτεια υγείας με τον κορονοϊό. Λοιπόν. Αυτά πάρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι. Πάλι αύριο. Bye. Λοιπόν, και Πάρη Τσελεπίδης.